Έχουμε δυστυχώς πάλι δυσάρεστα νέα από την περιοχή Ξιά, η Αλισό, 30 κλπ. Γίνονται μαζικές δηλητηριάσεις σε ζώα τα οποία δεν είναι αδέσποτα, αλλά δεσποζόμενα μέσα στις αυλές. Και το πρόβλημα είναι ότι σε μερικά από αυτά τα σπίτια, τα οποία είναι διπλοκατοικίες, δίπλα ακριβώς μένουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 3 ανήλικα παιδάκια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μη έχοντας συνέστηση του τι κάνουν, να μην θρηνήσουμε και θύματα τα οποία πραγματικά το απευθόμεθα αυτό, να μην γίνει. Είχαμε δηλαδή δολοφονία σκύλων την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. 8 έχουν δηλωθεί, τώρα πόσα άλλα υπήρχαν δεν ξέρω. Πάντως εμείς παρακαλούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο στην Ιξιά, να προσπαθούν τα ζώα τους να τα προστατεύουν, να τα έχουν σε σημεία εάν είναι έξω, που να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση οι επίδοξοι, τέλος πάντων, δολοφόνοι, και να μην τα αφήνουν να κυκλοφορούν στο δρόμο μόνα τους. Υπάρχει ο νόμος 3940 του 12, ο οποίος το απαγορεύει ρήτα. Κάθε ζώο πρέπει να φέρεται με λουράκι και σύνοδο, για να μην τέλος πάντων συμβούν αυτά που συμβαίνουν. Παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμη μια φορά, προστατέψτε τα ζώα σας. Δεν είμαστε εις θέση εμείς τα 3-4 άτομα να τα κάνουμε όλα. Είναι θέμα του ότι ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει ένα μικρό μέρος της ευθύνης.